Παρακαλώ. Καλησπέρα, στην όμορφη παρέα. Γεια, τι γίνεται? Μια χαρά, εσείς, τι κάνετε, κορίτσια? Είμαστε σε εκπληκτική κατάσταση. Τέλεια. Λοιπόν, είμαι ο Δανίλ. Αχ, τι ωραίο. Είμαι... Να είσαι καλά. Είμαι 28 χρονών και είμαι από Αθήνα. Τέλεια. Σε τι μπορούμε να σου φανούμε χρήσιμες? Λοιπόν, θέλω λίγο τη συμβουλή σας για ένα σοβαρό θέμα που έχω. Λοιπόν, εδώ και 4 χρόνια συγκατοικώ με τον κολλητό μου σε σπίτι, νοικιάζουμε μαζί, τα έξοδα από μισά κτλ. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Λοιπόν, και ο κολλητός μου έχει εδώ και περίπου ένα οχτάμινο, έχει χωρίσει με την κοπέλα του. Mm-hmm. Το πήρε πολύ άσχημα. Δηλαδή, τι άρχισε να κάνει? Λοιπόν, έχει γραφτεί σε ένα site γνωριμιών και αυτό έχει αποτέλεσμα να έρχονται κοπέλες στο σπίτι ανά δύο μέρες, ανά τρεις, συνέχεια, άγνωστες. Λοιπόν, ποιο είναι τώρα το θέμα? Εμένα αυτό δεν με πειράζει. Συγγνώμη που γελάω, αλλά έχω τη Χρυσάνθη στο ακουστικό που μου λέει διάφορα. Για πες μου λοιπόν. Okay. Λοιπόν, ποιο είναι τώρα το πρόβλημα? Είναι εννοείται δική του επιλογή, ό,τι και αν κάνει, δεν με αφορά. Εντάξει, όμως αν μοιράζεστε το σπίτι, δεν είναι πολύ ωραίο κάθε λίγο κυριακή να μπαίνει ξένος κόσμος μέσα, το καταλαβαίνω. Να σου πω μέχρι... Και λόγω κορονοϊού δεν είναι ωραίο. Μπράβο, μέχρι που έγινε κάτι το πολύ σοβαρό, πριν 3 εβδομάδες, και γι' αυτό έχω προβληματιστεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθε μια κοπέλα, τέλος πάντων, okay. Και αυτά γίνονται συνήθως το βράδυ που κοιμάμαι. Βέβαια το σπίτι είναι μεγάλο, οπότε ο καθένας έχει το δωμάτιό του κτλ. Τέλος πάντων, για να μην είμαι πολυλογώ, αφού έκανε μια γνωριμία με μια άγνωστη κοπέλα, την επόμενη μέρα που ξυπνάω για να φύγω στη δουλειά κτλ., βλέπω ότι λείπουν τα γυαλιά μου. Ηλίου. Ένα ακριβώς ζευγάρι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Σου έκλεψε τα γυαλιά σου? Λοιπόν, εν τέλει αποδείχθηκε, λέω εντάξει, οκ, okay, μάλλον λέω θα τα ξέχασα κάπου, κάτι θα έγινε, δεν μπορεί. Στην αρχή δεν πήγε το μυαλό μου. Λοιπόν, μέσα στη διάρκεια της ημέρας που πήρα τηλέφωνο τον κολλητό μου από τη δουλειά και αυτά, του λέω εσύ, έχασα τα γυαλιά μου και αυτά, μου λέει και εγώ τα έχασα. Τέλος πάντων, γυρνάω το απόγευμα στο σπίτι και καταλαβαίνω ότι λείπουν 2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου, τα δικά μου και τα δικά του, και κάποια χρήματα που είχαμε αφήσει σε ένα τραπεζάκι, τέλος πάντων σε ένα σχετικά εμφανέ σημείο, που είναι για την γυναίκα που καθαρίζει. Μάλιστα. Να σου πω, επειδή τα τηλέφωνα εδώ κρατάνε πολύ συγκεκριμένο χρόνο και αυτός είναι λίγος, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πες μου, το συζητήσατε προφανώς, του είπες ότι... Να μπει και κάποιος κλέφτης δεν παίζει, γιατί υπάρχει συναγερμός, οπότε και το βράδυ όταν κοιμόμαστε βάζουμε συναγερμό και αυτά, δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο το αποκλείω. Αυτό στην κοπέλα την έχει ξαναδεί? Όχι. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι τις κοπέλες που γνωρίζει δεν ξέρει τι εστί. Μετά δεν έχει τύχει δηλαδή να ξαναδεί καμία μετά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Τη συγκεκριμένη δεν την έχει ξαναδεί, φαντάζομαι. Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνος ημερίζεται την άποψή σου ότι υπάρχει πιθανότητα να σας έχει κλέψει εκείνη? Ναι. Ωραία. Άρα αυτό από μόνο του δεν είναι ένας σοβαρός λόγος για να καταλάβει ότι μπορεί να φέρνει όποιον να είναι στο σπίτι? Εννοείται. Και η αλήθεια είναι ότι τον γκάζωσα λίγο όταν έγινε αυτό πριν 3 εβδομάδες. Λογικό. Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι συνεχίζει. Και ήθελα λίγο τη γνώμη σας. Δηλαδή, πώς να το διαχειριστώ? Εντάξει, νομίζω είναι απλά τα πράγματα που θα πούμε. Δεν θα σου πούμε κάτι που δεν ξέρεις ήδη. Όταν μοιράζεσαι το χώρο με έναν άνθρωπο, πρέπει ο ένας να σέβεται τον άλλον. Δηλαδή, μπορείς όταν κουβεντιάζεται να του πεις, φαντάζομαι δεν θα σου άρεσε να συμβαίνει το ίδιο και με μένα. Δηλαδή, να ξυπνάς και κάθε μέρα να βλέπεις έναν άγνωστο άνθρωπο στο σπίτι και να υπάρχουν και απώλειες. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορείς τουλάχιστον να είσαι προσεκτικός. Δηλαδή, αν αυτό είναι που σε ενοχλεί μόνο, το γεγονός ότι έγινε αυτό το πράγμα, οφείλει να είναι προσεκτικός και να έχει το νου του με τον κόσμο κάποιο, που φέρνει. Ναι, κάποιο άλλο θέμα δεν έχουμε. Δηλαδή, όλα τα βρίσκουμε στα λογαριασμού κτλ. Το μοναδικό πρόβλημα είναι αυτό, τίποτα άλλο. Και μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια. Και αυτό, είναι πολύ απλά σοβαρό. Ήθελα την. Ρίξτε το και λίγο στον κορονοϊό.
ότι δεν μπορεί να μπαίνει όποιος να είναι στο σπίτι. Θέλω να πω, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Δεν, ναι. Είναι, δεν θα του το πεις και καλά. Είναι αλήθεια. Όχι, ναι, απλά σύμφωνα με αυτό το γεγονός που ναι. Μπορώ δηλαδή, να το... μοιράζεσαι το μπάνιο σου με ξένους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι. Αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Οπότε χρησιμοποίησε και αυτό σαν επιχείρημα. Θα σε αφήσω τώρα, έγινε, αλλά δεν έγινε. Θα σε αφήσω γενικά, γιατί θα μιλήσουμε για σένα. Σε φιλώ πολύ, Δανίλη. Συγκατοίκηση. Πες το, Σοφία. Συνέβαινε πολύ παλιά. Εγώ δεν έχω συγκατοικήσει ποτέ. Αλήθεια. Μόνο με... Και εγώ ποτέ. Με αγόρια. Με αγόρια. Με κορίτσια δεν έχω συγκατοικήσει. Μόνο... Πολύ λίγο καιρό που χρειάστηκε να φιλοξενήσω, ας πούμε, κάποιες φίλες. Σε περιόδους, στις περιοδίες, εγώ μόνο τότε δηλαδή έχει τύχει να στις περιοδίες θα σου πω, ή είναι πάρα πολύ καλές μου φίλες στα κορίτσια που έχω μείνει μαζί τους σου. Και πλέον μένω μόνη μου. Και εγώ μόνη μου στην περιοδία. Δεν μπορώ να το σηκώσω αυτό. Αλλά παιδιά, η συγκατοίκηση λόγω οικονομικών δυσκολιών ή επειδή έχεις έναν κολλητό, ναι. Είναι γεγονός όπου έχει σπουδάσει και τα λοιπά. Εγώ έχω συγκατοικήσει πάρα πολύ, πιο πολύ με αγόρια συγκατοικούσα. Όχι εννοώ ερωτικές σχέσεις, φίλους, παρά με κορίτσια. Αλλά έχω συγκατοικήσει δύσκολο πράγμα. Βέβαια, όσο πιο νέος είσαι, τόσο πιο εύκολο είναι. Προφανώς, ναι. Είσαι ακόμα δημιούργητος, δεν έχεις πολλά, ξέρεις, στάνταρ. Λίγο στην καθαριότητα σε πιο χύμα. Τώρα αυτό που είπες, ότι μπαίνει άλλο στην τουαλέτα, με έστειλες. Ναι, και μόνο που το σκέφτομαι. Δεν είναι ένας, είναι πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Ότι κάθε ναι. μέρα έχει να κάνει με ένα κορίτσι το οποίο μπαίνει μέσα και πλένεται προφανώς. Κλέβει γυαλιά, ναι, κατουράκι. Και ναι. Λεφτά, συγκεκριμένο φετίχ με τα γυαλιά. Ήθελε τα γυαλιά, λείπαν τα γυαλιά μου και τα δικά του. Δεν έκλεβε δηλαδή οτιδήποτε. Όχι, ήταν τα γυαλιά ηλίου. Γυαλιοκλέφτρα. Απλά ναι. μπορεί, ξέρεις, πολύ πιθανό να ήταν σε κάποιο σημείο που είχε άξες, ξέρεις. Πρόσβαση. Ναι, αυτό. Ξέρεις, είναι δύσκολη. Μου. Ναι, καταλαβαίνω, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Για πάντως η λύση, γιατί εμείς λύνουμε στη ρίζα του κάθε πρόβλημα, είναι να μην συγκατοικείς. Ναι. Τελείως. Είναι πολύ ζόρι, παιδιά, η συγκατοίκηση. Παιδιά, γιατί να το κάνετε αυτό το πράγμα στον εαυτό σας. Εγώ σαν φοιτήτρια έμενα. Ναι, θα βρεις ένα πολύ μικρό σπίτι, ωραιότατο. Μικρό που θα είσαι μόνος σου και θα είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό. Είναι δυνατόν να μην μπορείς. Είναι άλλο να είναι κάποιος σύντροφός σου. Ένα δώμα. Ναι, ναι. Ναι, παιδιά, εγώ έμενα σε στούντιο πολλά χρόνια όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο όλα. Ωραιότατα πέρασα μόνη μου. Ναι, έχει δίκιο η Σοφία. Άλλο να χρειαστεί να φιλοξενήσεις ένα φίλο σου.